Στη διατροφή μας το καλοκαίρι, Νικολέτα. Το καλοκαίρι δημιουργεί ιδιαίτερες διατροφικές απαιτήσεις. Θα πρέπει να αποφεύγουμε τα λιπαρά, να ξεκινήσουμε τα λιπαρά τρόφιμα και κυρίως τα τηγανιτά τρόφιμα. Καλύτερα να προτιμάμε ελαφριά, μικρά γεύματα και συχνά. Το ιδανικό θα ήταν ανά 3 ώρες, ώστε να εφοδιάσουμε τον οργανισμό μας ανά 3 ώρες με τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. Mm-hmm. Θα αναφερθώ στην ενυδάτωση, το οποίο είναι το κυριότερο, το σημαντικότερο το καλοκαίρι, λόγω της αυξημένης εφίδρωσης. Το καλοκαίρι έχουμε μεγάλες απώλειες σε υγρά, οπότε θα πρέπει να φροντίζουμε να ανεφοδιάζουμε τον οργανισμό με υγρά, μέσω της κατανάλωσης νερού, φρέσκων χυμών, φρούτου, με κάποια τρόφιμα. Οι απώλειες που έχουμε είναι σε βασικά συστατικά, όπως το νάτριο, το κάλιο και το χλώριο. Οπότε θα προτιμήσουμε τροφές που περιέχουν κάλιο και νάτριο. Ποιες τροφές είναι αυτές? Ποιες τροφές είναι? Τα φρούτα, κυρίως η μπανάνα, τα σίκα, το ροδάκινο, η ξηρή καρπή, ομά λαχανικά, σχεδόν όλα τα ομά λαχανικά έχουν κάλιο. Ακόμα και η πατάτα. Η πατάτα είναι από τα λαχανικά που έχουν, βέβαια όχι ομή, βρασμένη, έχει το περισσότερο ποσοστό καλίου από όλα τα άλλα λαχανικά. Τα δημητριακά ολικής αλίσεως επίσης έχουν κάλιο. Θα ήθελα να αναφερθώ και στα τρόφιμα που περιέχουν αντιοξειδωτικά. Τα αντιοξειδωτικά βοηθάνε στην αύξηση της άμυνας του δέρματος. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύεται το δέρμα μας από τις περιόδους εκνοβολίας του ήλιου. Οπότε θα προτιμήσουμε τροφές όπως το καρότο, η ντομάτα, το καρπούζι, τροφές που έχουν έντονα χρώματα και έχουν σε αφθονία πολλά φρούτα και λαχανικά με έντονα χρώματα. Επίσης, θα έλεγα και για τα θαλασσινά. Έχουν πολλά αντιοξειδωτικά και ο κόσμος δεν το γνωρίζει. Mm-hmm. Θα αναφερθούμε και σε τρόφιμα που περιέχουν βιταμίνες του συμπλέγματος Β. Αυτές οι τροφές, όπως τα δημητριακά ολικής αλέσεως, το αυγό, τα πουλερικά, τα γαλακτοκομικά, ακόμα και οι ξηροί καρποί, βοηθάνε στην αύξηση της παραγωγής μελανίνης. Οπότε, αν έχουμε αυξημένη μελανίνη στο σώμα και μαυρίζουμε πολύ πιο ομοιόμορφα, αλλά και προστατεύουμε το δέρμα μας από τον ήλιο, κάνοντάς το και πιο σφριγγυλό και πιο ενυδατωμένο. Τώρα, για κάποιον που θέλει να χάσει βάρος, αυτή η εποχή τον ευνοεί? Αν το πάρουμε με το σκεπτικό ότι πίνουμε πολλά υγρά, δηλαδή προτιμάμε να πίνουμε παρά να τρώμε, ναι, υπό αυτήν την έννοια, βοηθάει στην απώλεια βάρους το καλοκαίρι. Και θα αναφερθούμε, μπορούμε να πούμε κάποια πραγματάκια που θα μπορούμε να τα λάβουμε όλοι μας υπόψη μας. Η ενυδάτωση. Θα πρέπει να πίνουμε άφθονα υγρά. Πολύ βασικός παράγοντας για την απώλεια βάρους. Να αποφεύγουμε τα λιπαρά και τηγανιτά τρόφιμα. Να προτιμάμε ψάρια και θαλασσινά αντί του κόκκινου κρέατος. Όπως και γαλακτοκομικά χαμηλών λιπαρών. Να κινούμαστε. Να τρώμε μικρά και συχνά γεύματα, ελαφριά γεύματα. Να αναφερθούμε και στο αλκοόλ που θα πρέπει να το περιορίσουμε. Mm. Έχουμε την τάση στην παραλία να παίρνουμε αναψυκτικά, αλκοολούχα αναψυκτικά. Έχουμε την εντύπωση ότι μας ενυδατώνουν, ενώ αντιθέτως μας αφυδατώνουν. Γι' αυτό θα πρέπει να προσέχουμε την κατανάλωση του αλκοόλ να την κάνουμε βράδυ. Να μην υπάρχει πολύ ζέστη. Είναι σημαντικό και να συνοδεύεται με νεράκι το αλκοολούχο ποτό? Απαραίτητα. Η εφυδάτωση είναι τέτοια, σε τέτοιο βαθμό, που μπορεί να μην το καταλάβουμε εκείνη την ώρα, αλλά το πρωί που θα σηκωθούμε θα καταλάβουμε σε πόσο μεγάλο βαθμό είναι η εφυδάτωσή μας. Αν θέλετε, μπορώ να σας πω και έναν πολύ καλό δείκτη για να γνωρίζουμε πόσο εφυδατωμένοι είμαστε στην ημέρα. Το πρωί που σηκωνόμαστε, τα πρωινά ούρα μας, το πόσο σκουρό χρώμα είναι. Θα επιθυμούσα να είναι πολύ ανοιχτό χρώμα.
εκείνο ο δείκτη σημαίνει ότι είμαστε αρκετά ενυδατωμένοι. Όσο πιο σκουρόχρωμα είναι, σημαίνει ότι πρέπει να πιούμε αρκετό νερό για να ισορροπήσουμε λίγο την υγρασία στο σώμα μας. Αυτό είναι ένα απλό τρόπο που καθένα μα μπορεί να κοιτάει το πριν ξυπνάμε. Τώρα χρειαζόμαστε. Πολύ απλό τρόπο, ναι. Επίσης, να αναφερθούμε στο λάδι. Το λάδι, δεν είπαμε για το λάδι, γιατί αν σκεφτούμε ότι οι νοικοκυρές έχουν την τάση να βάζουν λάδι στα μαγειρευτά τους, το καλοκαίρι θα προσέξουμε λίγο παραπάνω από το χειμώνα, για να μην βαρύνουμε πολύ το πεπτικό μας σύστημα. Το λάδι γενικά επιβαρύνει το σώμα, αυξάνει τη θερμοκρασία του σώματος και ειδικά το μεσημέρι, αν έχουμε και καύσωνα έξω, θα πρέπει να φάμε κάτι ελαφρύτερο. 1 με 2 κουταλιές της σούπας λάδι η κάθε μερίδα. Να μην προσθέτουμε παραπάνω. Επειδή σίγουρα μας παρακολουθούν και πολλές μητέρες, ποιες συμβουλές θα ήθελες να δώσεις μια μητέρα για το πώς θα προγραμματίσει τη διατροφή του παιδιού της? Είναι βασικό να μιλήσουμε για τα παιδιά, γιατί γνωρίζουμε ότι τα παιδιά το καλοκαίρι έχουν πάρα πολλές δραστηριότητες, καταναλώνουν πολλή ενέργεια, ειδικά στη θάλασσα, παίζοντας στην παραλία, στην άμμο, κολυμπώντας. Οπότε λογικά θα πρέπει να τρέφονται ποιοτικά, να είναι τα τρόφιμα πολύ θρεπτικά. Θα πρέπει να υπάρχουν, να φροντίζουμε να έχουμε 3 κύρια γεύματα, δηλαδή το πρωινό, το μεσημεριανό και το βραδινό, και να υπάρχουν ενδιάμεσα 2-3 μικρά σνακ. Να μαθαίνουμε στα παιδιά μας να τρώνε ένα πολύ καλό πρωινό, το οποίο, να δώσουμε ένα παράδειγμα, να περιλαμβάνει γάλα ή γιαούρτι με δημητριακά χωρίς ζάχαρη, και να προσθέσουμε σε αυτό κάποια ξερά ή φρέσκα φρούτα και ίσως και κάποιους ξερούς καρπούς. Θα ήταν ένα ιδανικό πρωινό για ένα παιδί. Το πρωινό είναι το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας? Θα έλεγα πως είναι το πιο σημαντικό γεύμα, γιατί δίνει όλη την απαραίτητη ενέργεια για να ξεκινήσει το σώμα μας να λειτουργεί. Για να αποκτήσουμε αυτή την ενέργεια, την ενεργητικότητα θα πω περισσότερο, ειδικά τα παιδιά που έχουν μια κίνηση παραπάνω από τους ενηλίκες, έχουν μια υπερκινητικότητα, οπότε ένα παραπάνω, τα παιδιά πρέπει να τρώνε ποιοτικά το πρωί. Στη συνέχεια, το μεσημέρι, θα φροντίσουμε τα παιδιά να μην τρώνε βαριά, όπως προανέφερα και για εμάς τους ενηλίκες, έτσι και τα παιδιά να τρώνε ελαφριά το καλοκαίρι. Γιατί μπορεί ακόμα και να τους βαρύνει το στομάχι, δεν το καταλαβαίνουν, αλλά μπορεί μετά το τρόφιμο, μετά το φαγητό να πάνε να τρέξουν, να κάνουν δραστηριότητες, κάτι το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε αδιαθεσία, ακόμα και έμετο στο παιδί. Οπότε να προσέχουμε να μην είναι πολύ βαριά τα τρόφιμα. Και να προσέχουμε να έχουμε πάντα υγιεινές επιλογές στο σπίτι, είτε στο σπίτι είτε στις διακοπές, όπου βρισκόμαστε, να έχει τη δυνατότητα το παιδί να επιλέξει οτιδήποτε υγιεινό υπάρχει. Γιατί εμείς είμαστε αυτοί που θα το προσφέρουμε τις ιδανικές επιλογές. Υγιεινό εννοούμε το φρούτο αντί για τη σοκολάτα, το λαχανικό αντί για το πατατάκι. Ακριβώς. Όχι τα κρυμμένα μπισκότα στο τουλάπι, όχι τα πατατάκια και γαριδάκια. Α, παιδί μου, έχω εκεί σε περίπτωση που κάνει κάτι το παιδί να το ανταμείψουμε. Δεν ανταμείβουμε με αυτόν τον τρόπο. Ίσα-ίσα υγιεινές επιλογές είναι ό,τι καλύτερο για το παιδί. Το παιδί, αν έχει πατατάκι, θα πάει να επιλέξει αυτό. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Οπότε, να του προσφέρουμε κάτι καλύτερο. Να προσέχουμε επίσης, γιατί αυτό είναι σημαντικό για τα παιδιά, τις αλλοιώσεις στα τρόφιμα. Επειδή το καλοκαίρι είναι πολύ αυξημένη θερμοκρασία, αλλοιώνονται τα γαλακτοκομικά, τα κρεατικά, ακόμα και τα παγωτά στον καταψύκτη. Αν δεν το έχουμε προσέξει, δεν το έχουμε καταψύξει κατευθείαν από το κατάστημα που το έχουμε αγοράσει, είναι και επικίνδυνο. Μπορεί να φέρει δηλαδή στομαχικές διαταραχές στο παιδί. Άρα να προσέχουμε τις αλλοιώσεις στα τρόφιμα, πολύ σημαντικό. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για κάτι ακόμα, για ένα έξυπνο τρίκ, ας το πούμε, για να ξεγελάσουμε τα παιδιά θετικά πάντα μιλώντας. Ιδίως παιδιά που δυσκολεύονται να φάνε λαχανικά και φρούτα. Ναι. Θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι σε στίξ καρότου, αγκουράκια, ακόμα και την καρδιά του μαρουλιού και να το συνδυάσουμε με κάποιο dressing πολύ εύκολο, γιαούρτι, να προσθέσουμε κάποιο άνηθο χορταρικό, ίσα-ίσα να του δώσουμε μια ιδέα και λίγο λεμονάκι. Είναι μια πάρα πολύ έξυπνη ιδέα για τα παιδιά, γιατί τους αρέσει το κάτι το τραγανό. Το παιδί προτιμάει το τραγανό. Οπότε το καρότο και το αγκουράκι θεωρώ είναι η ιδανική επιλογή. Αυτό μπορεί να γίνει ακόμα και στην παραλία. Σε ένα ψυγιάκι που θα πάρουμε μαζί μας, να πάρουν τα παιδιά το κρύο, το σνακ την ώρα που περπατάνε, που τρέχουν, που κολυμπάνε και να εφοδιαστούν με τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. Ακόμα και η υγρασία που χρειάζονται θα την πάρουν από αυτά. Το παγωτό, που είναι ένα αγαπημένο γλύκισμα, πολύ καλοκαιρινό και το αγαπάμε πολύ από εμάς. Μπορούμε να φάμε όσο παγωτό θέλουμε? Πολύ καλή ερώτηση, νομίζω. Το παγωτό όντως υπάρχει άφθονο αυτή την εποχή και όλοι σίγουρα θα καταναλώνουμε συχνά παγωτά.
Είναι, θεωρώ, γλυκό κανονικό. Δηλαδή, πώς θα πάρουμε την μπάστα από το ζαχαροπλαστείο, έτσι και το παγωτό θα μπορούσε να έχει όλες αυτές τις θερμίδες που έχει ένα γλυκό του ζαχαροπλαστείου. Δηλαδή, αντίστοιχα, του χειμώνα το γλυκό. Θα μπορούσαμε να τρώμε παγωτά, αλλά με προσοχή. Τι θέλω να πω. Αντί να φάμε το απογευματινό μας εκείνη τη μέρα, θα προτιμήσουμε να φάμε ένα παγωτό. Όταν λέω ένα παγωτό, 1-2 μπάλες παγωτού. Χωρίς πολλά-πολλά, χωρίς σιρόπια και μπισκότα, γιατί το επιβαρύνουμε αρκετά. Αλλά θα έχουμε φροντίσει εκείνη τη μέρα που θα φάμε το παγωτό, να έχουμε φάει το 1-2 φρούτα μας το πρωί. Δηλαδή, μην είναι φτωχή η ημέρα μας σε θρεπτικά συστατικά. Εφόσον έχουμε φάει το φρούτο μας, το απόγευμα θα πούμε θα φάμε το παγωτό. Κάτι όμως που δεν θα πρέπει να γίνεται καθημερινώς. Θεωρώ ότι 2 φορές την εβδομάδα είναι πολύ καλή συχνότητα. Και να πάρουμε την γλυκύτητα, αλλά και να είμαστε εφοδιασμένοι σωστά θρεπτικά όλη την εβδομάδα. Πιστεύω ότι το παγωτό είναι μια επιλογή το καλοκαίρι για να δροσιστούμε. Υπάρχει κάτι άλλο αντίστοιχο, μια πιο έξυπνη επιλογή? Υπάρχει και το frozen yogurt, νομίζω είναι γνωστό σε όλους μας. Το παγωμένο γιαούρτι, όπως λέμε. Είναι πιο υγιεινό αυτό? Είναι πιο υγιεινό, αρκεί να μην βάλουμε τίποτα από πάνω. Αν έχετε προσέξει, υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές για το από πάνω. Μπισκότα, υπάρχουν σοκολάτες, δημητριακά, σιρόπια, μαρμελάδες. Όλα αυτά το φορτίζουν πάρα πολύ θερμιδικά το παγωτό. Αν δούμε σκέτο το παγωτό γιαούρτι σε σχέση με ένα κανονικό παγωτό, ναι, θα πω ότι είναι καλύτερη επιλογή. Αλλά επειδή κανένας νομίζω δεν παίρνει σκέτο το γιαούρτι παγωτό, τότε είναι το ίδιο, μπορεί και παραπάνω. Μπορεί να ξεφύγει ακόμα και από το παγωτό. Τα φρούτα επάνω στο frozen yogurt είναι καλύτερα? Παρά το σιρόπι, η μαρμελάδα κτλ. Τα φρούτα ναι. Αρκεί να προτιμήσουμε να βάλουμε φρούτα χωρίς σιρόπι. Να είναι καθαρά μόνο φρούτο. Ψιλοκομμένα σε λίγα κομματάκια. Και πάλι όχι σε υπερβολή, γιατί και τα φρούτα. Και αυτά επίσης επιβαρύνουν θερμιδικά, άμα θέλουμε να δούμε θερμιδικά ένα γλυκό ή ένα παγωτό. Στην Ελλάδα, το καλοκαίρι φυσικά, περνάμε πολλές ώρες στην παραλία. Μπορείς να μας δώσεις κάποια tips, Νικολέτα, το πώς μπορούμε να κάνουμε ένα ημερήσιο πρόγραμμα διατροφής στην παραλία? Θα πρέπει να είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι. Θα μπορούσαμε να πάρουμε ένα ψυγείο, να βάλουμε μέσα φρούτα τα οποία θα είναι εύκολα για να τα φάμε, όπως κεράσια, σταφύλια, κάποια βερικοκά. Σάντουιτς, κρύα σάντουιτς για την παραλία, γιατί θα περάσουμε αρκετές ώρες, και χυμούς φρούτων, φρέσκους χυμούς φρούτων. Θα μπορούσα να δώσω ένα ενδεικτικό πρόγραμμα διατροφής στην παραλία, ξεκινώντας πάντα με το πρωινό, που θα περιέχει ένα γιαούρτι και μέσα θα μπορούσαμε να βάλουμε βρώμη από ξηραμένα φρούτα και ξηρούς καρπούς όπως καρύδια, ακόμα και σπόρους, λιναρόσπορο, ηλιόσπορο. Αυτό το πρωινό είναι πολύ δυνατό, πολύ δυναμωτικό, για να μας τονώσει αρκετά καλά για 3 ώρες. Δηλαδή, περιέχει όλες τις ομάδες τροφίμων, έτσι ώστε να είμαστε αρκετά ενεργητικοί, μέχρι το δεκατιανό, που θα μπορούσαμε να φάμε 2 φρούτα, είτε ένα φρούτο και ξηρούς καρπούς, ή μία μπάρα δημητριακών, δηλαδή μπορούμε να πάρουμε και πιο ξερές τροφές μαζί μας. Κράκερ, κριτσίνια, μπάρες δημητριακών, ξηρούς καρπούς, είναι ιδανικές τροφές για την παραλία. Το μεσημέρι, επειδή δεν θα είναι εφικτό να φάμε ένα μαγειρευτό τρόφιμο, θα μπορούσαμε να φάμε ένα κρύο σάντουιτς που θα έχει μέσα μια ζωική πηγή, όπως τόνο ή τυρί. Θα συνδυάσουμε μέσα με κάποιο μαρούλι, ντομάτα, λαχανικά, κυρίως λαχανικά, και γιατί όχι να το συνοδεύσουμε με ένα χυμό, ένα κρύο, παγωμένο, φρέσκο χυμό. Το απόγευμα επίσης θα επιλέγαμε φρούτα ή ακόμα και λαχανικά, τύπου αγκουράκια, ντοματούλα, κομμένα σε τάπερ. Δηλαδή, αν έχουμε ένα ψυγείο, έχουμε πολλές δυνατότητες, πολλές επιλογές. Το βράδυ που θα επιστρέψουμε πλέον στο σπίτι, δεν θα επιλέξουμε κάτι βαρύ. Κάτι ελαφρύ. Μία σαλάτα με κάτι ζωικό, όπως στυράκι, κρίθινα παξιμάδια. Μία άλλη επιλογή θα ήταν αυγά βραστά με ψωμί και σαλάτα. Είτε κάτι πολύ πιο απλό, όπως ένα κρύο σάντουιτς με τόνο και λαχανικά, πιπεριές και ντομάτες. Πολύ απλά πράγματα που μπορούμε να τα κάνουμε όλοι μας. Νικολέτα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις συμβουλές σου. Φυσικά είναι πολύ χρήσιμες για το καλοκαίρι και τώρα που ταξιδεύουμε για Χαλκιδική, θα τη στηρίξω και εγώ ίδια μου. Και εγώ ευχαριστώ και θα ήθελα πάρα πολύ να τη στηρίξετε. Μόνο καλό θα σας κάνει.
Καλησπέρα, κύριε Βαναλίδη. Καλώς ήρθες, Ηλέκτρα. Κύριε Βαναλίδη, καλοκαίρι, μπάνια, θάλασσα, φυσικά το καπέλο και τα γυαλιά δεν πρέπει ποτέ να λείπουν από την τσάντα μας, αλλά και πόσο επικίνδυνος μπορεί να γίνει ο ήλιος για το δέρμα μας? Στην Ελλάδα έχουμε αυξημένη ηλιοφάνεια όλους τους μήνες, ιδίως το καλοκαίρι. Οπότε θα πρέπει να προφυλασσόμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο από τον ήλιο. Γιατί δυστυχώς έχουμε αυξημένο ποσοστό εμφάνισης καρκίνου του δέρματος τα τελευταία χρόνια και στη χώρα μας. Ποιοι είναι οι πιο συχνοί τύποι καρκίνου του δέρματος? Οι πιο συχνοί τύποι καρκίνου του δέρματος είναι το βασικοκυταρικό καρκίνωμα και το καρθοκυταρικό καρκίνωμα και φυσικά το κακοήθες μελάνωμα. Και όλα αυτά τα είπα με τη σειρά επιθετικότητας που έχει ο κάθε τύπος. Δηλαδή το μελάνωμα είναι η πιο επιθετική μορφή καρκίνου του δέρματος. Βλέποντας και από τη διαφάνεια, το βασικοκυταρικό και το αχνοκυταρικό καρκίνωμα είναι επιδερμοειδείς καρκίνοι, δηλαδή εμφανίζονται στο δέρμα. Βέβαια, ο ακαρθοκυταρικός τύπος εμφανίζεται και στους βλενογόνους. Και να θυμίσω λίγο πού βρίσκονται οι βλενογόνοι. Βρίσκονται στη σωματική κοιλότητα και στην περιοχή του εδίου. Εμφανίζονται κυρίως σε λευκούς πληθυσμούς. Η εμφάνιση στη μαύρη φυλή σχετίζεται με ασυνήθεις αιτίες και ανατομικές θέσεις. Και όσον αφορά το ποσοστό εμφάνισης μεταξύ ανδρών και γυναικών, στους άνδρες βλέπουμε ότι είναι διπλάσιο σε σχέση με τις γυναίκες. Και δυστυχώς και αυτοί οι τύποι καρκίνου του δέρματος, που είναι οι πιο συχνοί σε σχέση με το κακοήθες μελάνωμα, παρουσιάζουν μια αυξημένη θνητότητα 1000 με 2000 περιπτώσεις ανά το χρόνο. Κύριε Βαναλίδη, ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη καρκίνου του δέρματος? Η περιόδης ακτινοβολία αποτελεί ίσως τον πιο σημαντικό παράγοντα κινδύνου ανάπτυξης του καρκίνου του δέρματος για όλους τους τύπους καρκίνου του δέρματος. Από εκεί και πέρα, ανοιχτόχρωμοι τύποι δέρματος, τα κόκκινα και τα ξανθά μαλλιά, τα γαλανά μάτια και τα πράσινα μάτια, οι άτομα τα οποία μαυρίζουν πολύ δύσκολα, που συνήθως είναι τα πιο ανοιχτόχρωμα, οι πιο ανοιχτόχρωμοι τύποι δέρματος. Το ιστορικό πολλαπλών σοβαρών ηλιακών εγκαυμάτων, και εδώ θα πρέπει να σταθώ, ιδίως ηλιακά εγκαύματα τα οποία γίνανε στην παιδική ηλικία και κάτω της ηλικίας των 5 ετών. Οπότε θα πρέπει να θέσουμε στους γονείς ότι θα πρέπει να προσέχουν τα παιδιά τους να μην τα εκθέτουν στον ήλιο. Κάποια προδιάθεση και κάποιο κληρονομικό ιστορικό, κάποια σύνδρομα και κάποιες ασθένειες που εμφανίζεται ιδίως σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς και εκθέσεις σε κάποιες χημικές ουσίες. Mm-hmm. Ποια είναι τα κλινικά χαρακτηριστικά? Ο κάθε τύπος καρκίνου του δέρματος έχει συγκεκριμένα κλινικά χαρακτηριστικά. Και ξεκινώντας για το βασικοκυταρικό καρκίνωμα, τα κλινικά χαρακτηριστικά είναι ότι έχουμε χαρακτηριστική αργή ανάπτυξη από μήνες μέχρι χρόνια, αυτό που σημαίνει ότι ένας άνθρωπος έχει μια δερματική βλάβη η οποία εξελίσσεται σιγά σιγά για πολλά χρόνια. Και αυτή η βλάβη κάποια στιγμή έχει μια σταδιακή προσβολή των υποκείμενων ιστών, δηλαδή εκτός από το δέρμα, αν αναπτυχθεί αυτός ο τύπος του καρκίνου του δέρματος, μπορεί να προσβάλλει μέχρι και τα οστά. Βέβαια, όσον αφορά τον βασικοκυταρικό τύπο, σπανίως μεθύσταται, δηλαδή σπανίως δίνει μεταστάσεις. Και αυτό είναι το ενθαρρυντικό σε όλη την υπόθεση. Βέβαια, στην περίπτωση που θα δώσει μεταστάσεις, γίνεται επέκταση μεταλογενός σε οστά και πνεύματα. Όσον αφορά τον ακαρθοκυταρικό τύπο του καρκίνου του δέρματος, αυτός εντοπίζεται, έχει ένα ποσοστό γύρω στο 65% εντόπισης στην κεφαλή και στο τράχυλο. Στα άνω άκρα εμφανίζεται σε ένα ποσοστό 30% και στο κορμό, όπως βλέπουμε, εμφανίζεται σε ένα ποσοστό 5%. Γι' αυτό στους δύο τύπους συγκεκριμένους του καρκίνου του δέρματος θα πρέπει να πούμε ότι κάποιος δεν θα πρέπει να εφησυχάζεται. Και να πω και κάτι ακόμα, ότι ο καρθοκυταρικός τύπος έχει ένα μεγαλύτερο ποσοστό να μας δώσει μεταστάσεις. Οπότε θα πρέπει να προσέχουμε. Και εδώ θα πρέπει να πούμε κάτι πολύ σημαντικό. Σας έβαλα μια εικόνα που είναι ένα παγόβουνο. Το παγόβουνο έχει ένα χαρακτηριστικό, ότι τα 2/3 βρίσκονται κάτω από τη στάθμη της θάλασσας και το 1/3 βρίσκεται πάνω από τη στάθμη.
και μοιάζει πάρα πολύ με την ανάπτυξη του βασικοκυταρικού και του ακροφυκυταρικού τύπου καρκινώματος. Αυτό τι σημαίνει? Ότι κάποιος ασθενής, εφόσον δει μια δερματική βλάβη η οποία εξελίσσεται σε κάποιον από τους δύο αναφερθέντες τύπου καρκίνους, αν έρθει, δεν σημαίνει ότι μόνο αυτό που βλέπουμε είναι καρκίνος. Δηλαδή υπάρχει μια προσβολή και σε εντοβάθη ιστούς, στους υποκείμενους ιστούς. Γι' αυτό, σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί κάτι που θα δώσουμε τη συμπτωματολογία, θα πρέπει άμεσα να πάει να εξεταστεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Γιατί, αν έχουμε μια μικρότερη βλάβη, τότε και η θεραπευτική αντιμετώπιση και προσέγγιση είναι πολύ πιο εύκολη από ότι να έχουμε μια μεγαλύτερη. Όταν ακούμε μελάνωμα, τι εννοούμε ακριβώς, γιατρέ? Και χαίρομαι που φτάσαμε στο μελάνωμα, γιατί το μελάνωμα είναι ο κακοηθέστερος τύπος καρκίνου του δέρματος. Να πούμε ότι το 30% εμφανίζονται στην κεφαλή και στο τράχυλο. Έχει βρεθεί ότι η ευρεία χρήση των αντιλιακών, και εδώ είναι πολύ σημαντικό, που θα πούμε σε λίγο πώς θα πρέπει να το χρησιμοποιούμε, δεν μείωσε τη συχνότητα εμφάνισης. Δεν σημαίνει δηλαδή κάποιος, επειδή θα βάλει αντιλιακό, ότι θα προστατευτεί και απαραίτητος το μελάνωμα. Οι προδιαθεσικοί παράγοντες, δηλαδή οι παράγοντες που υπάρχουν για να αναπτύξει κάποιος καρκίνο μελάνωμα, ιδίως για μελάνωμα, είναι πάλι και εδώ ηλιακή έκθεση, δηλαδή μας ενδιαφέρει τον χρόνο, πόσο χρόνια υπήρχε η έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, ποια ήταν η συχνότητα και η βαρύτητα της έκθεσης, πόσες ώρες καθόταν αυτό το άτομο. Και όπως λέμε ότι και πάλι εδώ, ότι η χρήση των αντιλιακών μπορεί και να μην ήταν και να μην είναι προστατευτική. Mm-hmm. Πολύ σημαντικός προδιαθεσικός παράγοντας όσον αφορά το μελάνωμα είναι το οικογενειακό ιστορικό. Δηλαδή, τα μέλη της οικογένειας που έχουν μελάνωμα έχουν 50% πιθανότητα ανάπτυξη μελανώματος. Και μπορεί να είναι πολλαπλές και σε περιοχές, και εδώ θα πρέπει να σταθούμε, που δεν μπορεί και να μην είναι φωτοεκτεθειμένες, δηλαδή περιοχές που δεν τις βλέπει ο ήλιος. Το μελάνωμα μπορεί να εμφανιστεί και σε αυτές τις περιοχές. Όσον αφορά το οικογενειακό ιστορικό, 2 με 10% των ασθενών που εμφανίζουν μελάνωμα, δηλαδή κάποιος ασθενής που θα μας έρθει, έχει ένα οικογενειακό ιστορικό. Όπως βλέπουμε, δηλαδή το κληρονομικό ιστορικό σε μια οικογένεια παίζει σημαντικό ρόλο και θα πρέπει να το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλό. Και αυτό τι σημαίνει? Άτομα τα οποία στην οικογένεια έχουν περιπτώσεις μελανώματος, θα πρέπει να προσέχουν πολύ περισσότερο και να πηγαίνουν να ελέγχουν τους πύλους τους, κοινώς τις ελιές τους, πολύ συχνότερα από κάποιους άλλους. Δηλαδή ο κύριος, το ιστορικό παίζει πολύ μεγάλο σημαντικό ρόλο. Η πιο συχνή τύπη μελανώματος είναι το επιπολής επεκτηνόμενο μελάνωμα και βλέπουμε κάποιες εικόνες που είναι ο πιο συχνός τύπος και φτάνει το 70% των περιπτώσεων. Βλέπουμε μια διαφορά στο χρώμα και στο μέγεθος αυτών των ελιών. Βεβαίως έχουμε το οζώδες μελάνωμα που είναι, εμφανίζεται σε ένα ποσοστό γύρω στο 20%. Το λέμε οζώδες γιατί φαίνεται σαν μια ελιά που είναι ψηλαφυτή, δεν είναι επίπεδη, ενώ η προηγούμενη βλάβη ήταν επίπεδη. Έχουμε το μελάνωμα τύπου κακοήθους φακής που εμφανίζεται σε χαμηλότερο ποσοστό, γύρω στο 10% και κυρίως σε περιοχές που τις βλέπει ο ήλιος, όπως είναι το πρόσωπο και τα χέρια, και είναι το μελάνωμα των άκρων, το οποίο είναι το συχνότερο μελάνωμα της μαύρης και της κίτρινης φυλής και μπορεί να μας εμφανιστεί και στο πέλμα και στα δάχτυλα της άκρας χειρός. Και με σειρά εμφάνισης έχει το μεγάλο δάχτυλο του κάτω άκρου, ο αντίχειρας και ο δείχτης. Ποια είναι η διάγνωση του μελανώματος? Λοιπόν, εδώ θα πρέπει να πούμε και κάτι, ότι επειδή είπαμε ότι το οικογενειακό ιστορικό ανάπτυξη του μελανώματος είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα πρέπει άτομα που έχουν πάρα πολλές ελιές, που έχουν αυξημένο αριθμό δυσπλαστικών σπήλων, είναι ένας παθογνωτομικός όρος αυτός βέβαια, θα πρέπει να εξετάζονται πολύ πιο συχνά σε σχέση με κάποιους άλλους. Καλό είναι να γίνεται κάποιος δερματοσκοπικός έλεγχος που θα μιλήσω σε λιγάκι. Τώρα, η διάγνωση του μελανώματος. Εμείς έχουμε κάποια κριτήρια γιατροί που βλέπουμε σε μια ελιά, τα οποία είναι ένας μνημονικός κανόνας που χρησιμοποιούμε
με το αγγλικό αλφάβητο A, B, C, D, E, F, στο οποίο θα πω τι είναι το καθένα και θα δείξω κάποιες εικόνες, που βλέπουμε αυτούς όλους τους παράγοντες αν έχουν αλλάξει με τον δερματοσκοπικό έλεγχο, δηλαδή κάποιος έρχεται στο γιατρό μας, βλέπουμε μια ελιά και βλέπουμε τα χαρακτηριστικά αυτής της ελιάς. Αν δούμε ότι έχουμε κάποιες αλλοιώσεις, τότε προτείνουμε να αφαιρεθεί αυτή η ελιά, να τη στείλουμε για βιοψία και να τεθεί το παθολογανατομικό πόρισμα και από εκεί και πέρα βλέπουμε ποια θα είναι η θεραπευτική προσέγγιση του περιστατικού. Από εκεί και πέρα, επίσης, βλέπουμε τα κλινικά χαρακτηριστικά της ελιάς, παίρνουμε το κληρονομικό ιστορικό, που είναι πολύ σημαντικό, βλέπουμε για τους παράγοντες κινδύνους για τους οποίους μιλήσαμε και η δερματοσκόπηση που θα το δούμε σε λιγάκι. Και όπως βλέπουμε και σε αυτήν εδώ πέρα την διαφάνεια, βλέπουμε από την αριστερή πλευρά μια ελιά που είναι καλοήθης, είναι καλή. Βλέπουμε ότι είναι λίγο πιο στρογγυλή, έχει ένα χρώμα. Από την άλλη την πλευρά που βλέπουμε κάποιον τύπο μελανόματος, έχει μια ποικιλομορφία και στο χρώμα, έχει ασύμμετρα όρια, τα οποία θα τα πούμε αυτό εδώ πέρα ακριβώς το ABCDF. Αυτό σημαίνει ότι έχει μια συμμετρία η ελιά, τα όρια της είναι ασαφή, έχουμε μια ποικιλομορφία όσον αφορά το χρώμα. Γι' αυτό μας ενδιαφέρει κιόλας μια ελιά αν έχει αλλάξει χρώμα και μάλιστα αν και όχι απαραίτητα από καφέ να έχει γίνει μαύρη, αλλά καθώς επίσης και μια ελιά που ήταν μαύρη και εξαφανίστηκε ή ήταν καφέ και εξαφανίστηκε. Μια αυξημένη διάμετρος πάνω από τα 7 χιλιοστά, αν έχουμε μια ανύψωση της ελιάς, δηλαδή μπορούμε και την ψηλοφάμε, και το θετικό, το family history που είναι το οικογενειακό ιστορικό. Η ψηφιακή δερματοσκόπηση, σας δείχνω έναν τύπο ψηφιακής δερματοσκόπησης, μπορεί να γίνει με πάρα πολλά μηχανήματα. Με αυτά τα μηχανήματα μας δίνουν πολύ απλά μια μεγάλη μεγένθηση που μπορούμε να διακρίνουμε το μνημονικό κανόνα που σας είπα, το ABCDEF. Δηλαδή μπορούμε εμείς να κοιτάξουμε την ελιά, να δούμε την αλλαγή του χρώματος, να δούμε τις διαστάσεις της ελιάς, να τη μετρήσουμε, να δούμε τα όρια της και την επέκτασή της. Εδώ βλέπουμε κάποιες εικόνες από την ψηφιακή δερματοσκόπηση. Σας τις δείχνω πολύ απλά για να δούμε πόσο μεγάλη μεγένθηση γίνονται με τα ψηφιακά δερματοσκόπια. Κύριε Βαναλίδη, ποια είναι τα συμπτώματα που θα μας οδηγήσουν στο γιατρό μας? Τα άτομα που θα πρέπει να θορυβηθούν και θα πρέπει να οδηγηθούν στον γιατρό είναι άτομα τα οποία έχουμε θετικό οικογενειακό ιστορικό, αυξημένους αριθμό σπήλων και ειδικά δυσπλαστικών σπήλων και άτομα τα οποία έχουν μια ελιά, η οποία αυτή η ελιά έχει αλλάξει σε μέγεθος, έχει μεγαλώσει, έχει αλλάξει σε χρώμα. Όπως είπαμε, ενώ ήταν επίπεδη, αρχίζει και ψηλαφάται. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να πούμε ότι πολλοί τύποι μελανόματος είναι και επιφανειακοί, δεν ψηλαφώνται. Αν αυτή η ελιά αρχίζει και μας ξύνει και αιμορραγεί, αν παρουσιάζει κάποιο τύπου εξάρκωσης και αν έχουμε μια ευαισθησία στην γύρω την περιοχή. Και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι βρίσκονται πολλές ελιές και πίσω στην πλάτη μας, στα πέλματά μας, που είναι δύσκολο να τις βλέπει κάποιος ασθενής, κάποιο άτομο μόνος του. Θα πρέπει οπότε είτε να τις παρακολουθεί κάποιο συγγενικό άτομο, αν υπήρξε κάποια μεταβολή, και σε περίπτωση που δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, καλό θα είναι αυτά τα άτομα να παρακολουθούνται από κάποιον δραματολόγο ή από κάποιον πλαστικό χειρουργό. Mm-hmm. Πώς θα πρέπει κάποιος να προστατευτεί? Επειδή ο κύριος αιτιολογικός παράγοντας ανάπτυξης καρκίνου του δέρματος είναι η περιόδης ακτινοβολία, συστήνουμε την αποφυγή έκθεσης στον ήλιο, κυρίως τις ώρες αυξημένης ηλιοφάνειας, που είναι 11 το πρωί μέχρι 4 η ώρα το μεσημέρι και για τα παιδιά λέμε μέχρι τις 5 η ώρα το μεσημέρι. Επίσης, προστασία των ματιών με γυαλιά ηλίου και καπέλα. Για τα μικρά τα παιδιά θα πρέπει να τα βάζουμε ρούχα ανοιχτόχρωμα. Εφαρμογή αντιλιακών κρεμών, και εδώ θα σταθώ και θα πω ότι το αντιλιακό δεν το φοράμε όταν πάμε στην παραλία. Το αντιλιακό το φοράμε μισή ώρα πριν από το σπίτι μας. Πηγαίνουμε στην παραλία
και το ανανεώνουμε ανά 2 ώρες, ανά 1,5 με 2 ώρες. Καλό θα είναι να πούμε και για την ποσότητα του αντιλιακού που θα πρέπει να τοποθετείτε. Θα πρέπει η ποσότητα, αν να φανταστούμε ένα μπαλάκι του γκολφ, είναι τόσο που θα πρέπει να, δηλαδή όπως καταλαβαίνετε είναι μεγάλη ποσότητα στον αντιλιακό και θα πρέπει να ανανεώνεται συχνά. Επίσης, σπήλοι, δηλαδή ελιές που βρίσκονται σε κάποιες περιοχές που υφίστανται κάποιο χρόνιο ρυθμό, όπως είναι το μήκη, όπως είναι ο στιθόδεσμος, καλό είναι να παρακολουθούνται και σε περιπτώσεις που τραυματίζονται, καλό είναι να αφαιρούνται. Γιατρέ μου, το καλοκαίρι είναι εδώ, οι αλλεργίες είναι πολλές. Τι θα πρέπει να προσέχουν οι αλλεργικοί? Το καλοκαίρι είναι μια ιδιαίτερη εποχή για τους αλλεργικούς, γιατί έχουμε ιδιαίτερα ερεθίσματα. Πρώτα απ' όλα, παραμένουν στις αρχές του καλοκαιριού, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, τα κύρια αλλεργιογόνα, τα οποία είναι τα αγριόχορτα. Επομένως, αυτοί που έχουν την αλλεργική ρινίτιδα και το αλλεργικό άσθημα λόγω ευαισθησίας στη γύρη από αγριόχορτα, παραμένουν ακόμα απειλούμενοι. Μετά όταν έρθουν οι μεγάλες ζέστες και θα δούμε ότι ξεραίνονται τα χόρτα όλα αυτά, τότε πράγματι ανακουφίζονται αυτή η συγκεκριμένη κατηγορία ασθενών. Εν συνεχεία βέβαια εκτός αυτού έχουμε τα μπάνια. Μην ξεχνάμε τη θάλασσα, τα τσιμπήματα, τσιμπήματα απομέδωσης. Στην αμμουδιά έχουμε μία σειρά από κινδύνους, τσιμπήματα από τις μέδουσες, από τις μέλισσες, τις φύκες. Όλα αυτά είναι για τους αλλεργικούς αρκετά δύσκολες καταστάσεις. Να τα δούμε ένα-ένα. Να δούμε πρώτα απ' όλα για τα τσιμπήματα από τη μέλισσα και τη σφίκα. Θα πρέπει να προσέχουμε αυτοί που έχουν ευαισθησία. Να μην εκτίθενται δηλαδή οι μαρμελάδες το πρωινό στο μπαλκόνι. Ωραίο αυτό, αλλά θα μαζέψει μέλισσες και σφίκες, θα εκτεθούν παραπάνω. Παράλληλα τα αρώματα, τα φανταχτερά ρούχα έλκουν αυτά τα έντομα. Επομένως, ένας ασθενής που γνωρίζει ότι έχει ευαισθησία στο τσίμπημα της μέλισσας της σφίκας, θα πρέπει αυτά να τα αποφεύγει. Επομένως, θα πρέπει να κουβαλάει μαζί του συγκεκριμένα φάρμακα, θα πρέπει να πούμε ποιο να είναι ένα φαρμακείο του καλοκαιριού για τις αλλεργίες, με κάποια αντισταμινικά κάποια, με κάποιες αντισταμινικές σταγόνες, με κάποια κορτιζόνη οπωσδήποτε, ίσως και ενέσινη αν είναι βαριά η αντίδραση, και σε ορισμένους ασθενείς θα πρέπει να τους έχουμε φοδιάσει και με αδρεναλίνη. Υπάρχουν ευτυχώς σκευάσματα τα οποία μπορεί ο ασθενής μόνος του να τα χρησιμοποιήσει, και αυτά μπορούν να μας σώσουν από πολύ δύσκολες καταστάσεις. Γιατρέ, κάποια φρούτα καλοκαιρινά προκαλούν αλλεργίες. Ποια είναι αυτά? Πράγματι, υπάρχουν κάποια φρούτα, τα ξέρει περισσότερο ο κόσμος, παραδείγματος χάρη τις φράουλες. Ότι, ναι, αυτό είναι αλήθεια, δεν είναι μύθος, ότι οι φράουλες έχουν μεγαλύτερη αλλεργιογονική δραστηριότητα, ας το πούμε έτσι, ή δυναμική από άλλα φρούτα. Επομένως, θα πρέπει να τα αποφεύγουμε. Η ειδική θεραπεία δυστυχώς δεν υπάρχει. Κάποιος που γνωρίζει ότι είναι αλλεργικός στη φράουλα πρέπει απλά να την αποφεύγει. Ο μύθος που αφορά τα κεράσια και τα βερίκοκα, για να γίνουν πιο συγκεκριμένοι, δεν είναι σωστός. Αυτά είναι αθώα, θα λέγαμε, εντός εισαγωγών. Όχι για όλους, αλλά τουλάχιστον δεν έχουν τον βαθμό επικίνδυνοτητας που έχει η φράουλα. Και σε δεύτερο βαθμό, τα ροδάκινα. Επίσης είναι γνωστό ότι μπορεί να προκαλέσουν μεγάλο πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, το καλοκαίρι θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας και κάποια συγκεκριμένα άλλα θέματα σε σχέση με το φαΐ. Τα πολλά μεζεδάκια που όλοι έλκονται, κυρίως ψαρομεζέδες, μπορούν να προκαλέσουν αλλεργίες, δηλαδή τα οστρακοειδή, τα θαλασσινά. Οι ασθενείς που έχουν πρόβλημα το γνωρίζουν και θα πρέπει να μην υποκύπτουν στον πειρασμό, να προσέχουν και βέβαια να έχουν πάντα μαζί τους αυτό που ανέφερα προηγουμένως, το πρόχειρο φαρμακείο, κάποιο αντισταμινικό, κάποιο
φάρμακο, κάποια κορτιζόνη, κάποια ένεση. Αυτά θα τα προμηθεύσει ο ειδικός γιατρός και θα τους πει πώς θα τα χρησιμοποιήσουν. Πολλοί κύριοι Σιδερόπουλε πάνε στα εξοχικά. Τι θα πρέπει να προσέχουν αυτοί οι άνθρωποι? Ναι. Πράγματι, όταν πηγαίνουμε στα εξοχικά υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος για κάποια άτομα, ειδικά αυτοί που έχουν αλλεργία στα ακάρια της οικιακής σκόνης, θα πρέπει να ξέρουν ότι όταν ανοίγουν το εξοχικό είναι γεμάτο από ακάρια οικιακής σκόνης, γιατί έχει μαζευτεί λόγω της υγρασίας και του κλειστού όλων των τελευταίων μηνών, έχουν μαζευτεί πάρα πολλά ακάρια. Επομένως, συνιστώ εγώ στους ασθενείς μου πάντα, εφόσον έχουν αλλεργία στα ακάρια, μην πηγαίνετε εσείς. Σας πάει κάποιος άλλος να ανοίξει, να αερίσει, να καθαρίσει και εν συνεχεία να πάνε τα άτομα τα οποία είναι ευαίσθητα. Γιατί πράγματι βλέπουμε, βιώνουμε στις αρχές της παραθεριστικής περίοδου μία έντονη έξαρση των φαινομένων σε άτομα που έχουν αλλεργία στα ακάρια. Και οφείλεται αυτό ακριβώς στο ότι τα σπίτια, τα εξοχικά είναι κλειστά για μεγάλο διάστημα και συσσωρεύονται μεγάλες ποσότητες αλλεργιογόνων, κυρίως από τα ακάρια της οικιακής σκόνης. Κυρία Μαντά, το καλοκαίρι, το βιβλίο, είναι καλή συντροφιά? Πάντα το καλοκαίρι μαζί με το βιβλίο πάει μαζί. Το έχουμε συνδέσει με ξένιαστες μέρες το βιβλίο. Παράλληλα, είναι η εποχή που έχουμε λιγότερες δουλειές, περισσότερο χρόνο. Άρα το απολαμβάνουμε και περισσότερο. Mm-hmm. Το μυστικό ποιο είναι πίσω από την επιτυχία? Γράφετε τόσο όμορφα βιβλία. Μυστικό. Δεν υπάρχει μυστικό στην επιτυχία. Στην επιτυχία υπάρχει δουλειά. Και επειδή η επιτυχία πιστεύω ότι είναι ομαδικό παιχνίδι, όπου βλέπεις επιτυχία σε ένα γάμο, υπάρχει δουλειά και από τους δύο. Όπου βλέπεις επιτυχία σε μια σχέση φιλική, έχει δουλειά και από τους δύο. Όπου βλέπεις επιτυχία στη δουλειά, να ξέρεις ότι πίσω υπάρχει πολύ, 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 πολύ δουλειά. Επί του προκειμένου, έχουμε μια άριστη συνεργασία με τις εκδόσεις ψυχογιός. Αυτό σημαίνει ότι, ναι, μεν εγώ γράφω τα κείμενα, αλλά πίσω μου υπάρχει μια πολύ δυνατή ομάδα στο marketing, στη διαφήμιση, στο εκδοτικό, παντού. Δεν υπάρχει ούτε μυστικό, ούτε συνταγή. Όταν θέλετε να γράψετε ένα βιβλίο, από πού παίρνετε την έμπνευση, πότε έχετε την καλύτερη έμπνευση? Αυτό δεν μπορώ να το προσδιορίσω, το πω την καλύτερη έμπνευση. Πάντως, ό,τι αλληλεπιδρά μαζί μου είναι εν δυνάμει με τη στόρη μου. Δηλαδή, μπορεί να είναι μια είδηση, μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που γνώρισα και με ιντριγκάρισε ο χαρακτήρας του, μπορεί να είναι ένα τραγούδι. Οτιδήποτε μπορεί να κάποια στιγμή να δώσει το έναυσμα στην έμπνευση και να βγει ένα βιβλίο από το πουθενά. Έτσι λέω συνήθως, από το πουθενά. Yeah, Μαντά, υπάρχει το ρητό στα αγγλικά που λέει ότι home without a book is like a body without a soul. Ποια είναι η άποψή σας? Νομίζω ότι το βιβλίο είναι από μόνο του ψυχή. Δεν μπορώ να φανταστώ ένα σπίτι που δεν έχει βιβλία. Δεν μπορώ να φανταστώ. Έχω ακούσει ανθρώπους που μου λένε εγώ δεν διαβάζω. Έχω μπει σε σπίτια που δεν υπάρχει μία βιβλιοθήκη και είναι σαν να μου λείπει κάτι, δηλαδή αρχίζω και αμφιβάλλω για αυτό που έχω απέναντί μου. Θεωρώ ότι ένας άνθρωπος που δεν διαβάζει βιβλίο, που δεν έχει διαβάσει ποτέ του ή που αγνοεί αυτή την ωραία ενασχόληση, είναι ένας άνθρωπος πολύ κούφιος, πολύ επιφανειακός τελικά. Θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια για την τελευταία σας δουλειά? Ναι, το καινούργιο βιβλίο με τίτλο «Τα 5 κλειδιά» κυκλοφόρησε στις 8 Μαΐου. Είναι ένα μυθιστόρημα το οποίο αγγίζει τα όρια του αστυνομικού, με την έννοια ότι έχουμε να κάνουμε την απαγωγή ενός παιδιού. Η μητέρα του έχει κρατήσει καλά κρυμμένη την ύπαρξη αυτού του παιδιού από όλο της το περιβάλλον, ακόμα και τον άντρα της. Οι απαγωγείς πάνω σε αυτό βασίζονται, απαγάγουν το παιδί και της στέλνουν μια φωτογραφία όπου δείχνει το παιδί της δεμένο με 5 αλυσίδες. Το λιγόλογο σημείωμα των απαγωγέων δηλώνει ότι θα ακολουθήσουν 5 εντολές. Κάθε φορά που η μητέρα θα υπακούει σε μία εντολή, θα παίρνει ένα κλειδί με το λουκέτο του. Έτσι λοιπόν βλέπουμε αυτή την εναγώνια προσπάθεια της μητέρας να προσπαθήσει να απελευθερώσει το παιδί της χωρίς να ζητήσει βοήθεια από πουθενά, πρώτα απ' όλα γιατί τους το απαγορεύουν και δεύτερον γιατί θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να εξηγήσει πρώτα απ' όλα την ύπαρξη αυτού του παιδιού. Το επόμενο βιβλίο, το Μάιο του 2015 κανονικά, έχει παραδοθεί στις εκδόσεις ψυχογιός όπως πάντα προηγούμε κατά ένα βιβλίο. Και ερχόμαστε σιγά σιγά να περάσει το καλοκαίρι, θα μπούμε στο στάδιο της επιμέλειας, των εξοφύλων και όλα αυτά που συνυπάρχουν μαζί με την προετοιμασία ενός καινούργιου βιβλίου.
Προς το παρόν όμως βρίσκομαι σε περιοδεία για την προώθηση των πέντε κλειδιών. Ξεκινήσαμε με Κρήτη, συνεχίσαμε με Κύπρο και μετά πήραμε την Ελλάδα και ανεβαίναμε σιγά σιγά. Τώρα θα πιάσω από την πλευρά Ιωαννίνων και κάτω. Έχω και κάτι νησιά. Είναι μια περιοδία που ξεκίνησε στις 12 Μαΐου και θα ολοκληρωθεί αρχές Αυγούστου περίπου. Δημήτρη, το καλοκαίρι πόσο απαραίτητα είναι τα γυαλιά ηλίου? Είναι πάρα πολύ απαραίτητα, γιατί κάθε χρόνο η ακρινοβολία γίνεται και πιο βλαβερή, πιο επικίνδυνη. Επομένως, χρειάζονται τα γυαλιά ηλίου που έχουν προστασία για να μην έχουμε πρόβλημα όταν μεγαλώνουμε. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία σε φακούς? Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη, γιατί ανάλογα με τη χρήση, όπως είπαμε, που θέλει να κάνει ο καθένας, υπάρχει κατάλληλος φακός. Κάποιος που κάνει σπορ στην φύση θα πάρει πιο σκούρο φακό. Κάποιος που έχει λειτουργεί στην πόλη θα πάρει πιο ανοιχτό. Υπάρχουν διαφαθμίσεις και στα χρώματα όπως και στις ποιότητες. Mm-hmm. Ποια γυαλιά θα φορέσουν το καλοκαίρι? Φέτος είναι πάρα πολύ στη μόδα οι καθρέφτες. Έχει καθρέφτες έντονους, με χρώματα πάρα πολύ έντονα, πράσινα, κόκκινα, μπλε, κίτρινα. Και έχει κι άλλα χρώματα διάφορα, αλλά οι καθρέφτες είναι αυτό που είναι το must αυτή την εποχή. Αυτό ισχύει και για τους άντρες και για τις γυναίκες. Και για τους άντρες και για τις γυναίκες. Τα περισσότερα γυαλιά είναι unisex. Mm. Οπότε μπορεί κάποιος να βρει. Έχει μεγάλη ποικιλία για να βρει ό,τι θέλει να διαλέξει. Δημήτρη, να εμπιστευόμαστε μόνο τα καταστήματα οπτικών για να αγοράσουμε γυαλιά ηλίου? Ναι, μόνο τα καταστήματα οπτικών. Γιατί αυτά τα γυαλιά που πουλάνε οι πλανόδιοι είναι απλή φακή βαμμένη. Mm. Πιο πολύ κάνουν κακό παρά καλό. Γιατί ανοίγει η κόρη και μπαίνει περισσότερη βλαβερή ακτινοβολία στο μάτι. Επομένως, μόνο τα καταστήματα οπτικών θα βρείτε σωστά γυαλιά. Mm. Αν θέλει κάποιος να βρει εμάς, βρισκόμαστε στην Ανθέων, στην παλιά Ανθέων, Γάμα Παπανδρέου 8 και στον Φίνικα, κατάστημα 7, στον κεντρικό δρόμο του Φίνικα. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω για να πάω στην παραλία, ήρθε η ώρα να επιλέξω το σωστό γυαλί με βοήθεια της Ρέας. Ωραία. Σου προτείνω να δοκιμάσεις αυτό. Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραίο χρώμα, καθρέφτης, πολύ στη μόδα. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Ωραία χρώματα έχει. Έχουμε Ray-Ban, κλασικό. Ναι. Πάρε με καθρέφτη. Mm-hmm. Χρυσό σκελετό, πολύ ωραίο. Mm-hmm. Και για πρωί στη θάλασσα και για το απόγευμα. Ταιριάζει όλες τις ώρες δηλαδή. Για όλες. Εδώ πάμε πάλι καθρέφτη. Ενδιαφέρον αυτό. Ένα άλλο στυλ, ναι. Εδώ έχουμε βελούδινο σκελετό. Αυτό είναι πολύ γλυκό. Με καθρέφτη. Mm. Πάρα πολύ ωραία. Κάθεται και πολύ ωραία αυτό. Και το τελευταίο. Το πιο κοριτσίστικο. Ροζ, μοβ, χωρίς καθρέφτη. Ναι. Πολύ όμορφο και αυτό. Ρέα, δηλαδή, ποιο πιστεύεις ταιριάζει πιο πολύ στο δικό μου πρόσωπο? Σου προτείνω να διαλέξεις αυτό. Πολύ χρώμα, καθρέφτης, στη μόβα. Συμφωνώ απόλυτα. Έτοιμη για παραλία.